Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και αφού μαγειρέψαμε πάρα πολύ ωραίο με τον Κώστα το Κολλιό αυτή την υπέροχη συνταγή, πάμε να δούμε τώρα, Γιώργο μου, πώς ένας σκυλός δυσκολεύεται να καταλάβει τους νόμους της φύσης και συγκεκριμένα προσπαθεί να βγάλει μία μπαλίτσα η οποία κυλά σε ένα, όχι επίπεδο έδαφος, ένα έδαφος με κλίση και πέφτει μέσα στο νερό. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που τον δυσκολεύει αρκετά και εμείς γελάσαμε αρκετά με την δική του προσπάθεια να κατανοήσει έναν από τους νόμους της φύσης και της βαρύτητας. Για να το δούμε και να επιστρέψουμε εδώ. Good boy. Oh, that's a big one. Good boy. That's a big one. Where'd he go? There it is. Good boy. A little laugh, it rolls back in. Look. Get your rock. I think he's done with that rock. He's mad. Oh, he's going for it again. There it is. On the grass. Good boy. Εντάξει, δεν υπήρχε. Σου λέει κάποιος μου κάνει πλάκα τώρα, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, μα αφού την έχω βγάλει την μπάλα έξω. Τι με το κεφάλι έπεφτε, τι με τα πόδια τα μπροστά έπεφτε, με τα πίσω πόδια έπεφτε. Στο τέλος λέει μήπως να μείνω και μέσα στο νερό, αφού συνέχεια εδώ πέρα μπαίνει η μπάλα. Έχεις λατρεία στα σκυλάκια τελικά, ε. Γενικότερα, έχω λατρεία σε ό,τι ζει και αναπνέει. Από τον σκύλο που δεν μπορεί να κατανοήσει τους νόμους της φύσης, να περάσουμε στον άνθρωπο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη συγκεκριμένη τρομακτική γέφυρα. Αυτή η γέφυρα που θα δούμε είναι η πιο τρομακτική γέφυρα του κόσμου. Είναι αυτή ακριβώς. Είναι αρχιτεκτονική της Ιαπωνίας. Είναι. Όχι, είναι γενικώς αυτή η αρχιτεκτονική της γέφυρας είναι θαυμαστή από πολλές απόψεις. Υπάρχει γενικότερα μια περίπτωση που μάλλον είναι σοκαριστική όσον αφορά αυτή την γέφυρα. Η γέφυρα λέγεται Ejima και είναι κοντά στην πόλη Ματσούε στην Ιαπωνία. Χτίστηκε το 2004 και βλέποντάς την ακόμη και ο πιο ψύχρεμος νομίζω οδηγός αρχίζει και ανησυχεί. Εκεί που μοιάζει, λένε ότι μοιάζει πολύ με roller coaster. Ναι, αυτό το, το τρενάκι το που τρενάκι, αυτό το περίεργο τρενάκι που ανεβαίνει, κατεβαίνει. Βλέπετε ότι έτσι ανεβαίνεις και μετά φεύγεις κατευθείαν. Αλλά στην πραγματικότητα λένε πως οι Ιάπωνες αρχιτέκτονες εκεί πέρα που την κατασκευάζουν ότι είναι χτισμένοι σύμφωνα με όλους τους κανόνες ασφάλειας. Και θα δούμε ένα βίντεο σχετικά με την γέφυρα αυτή, πώς ακριβώς οι οδηγοί ζουν την εμπειρία τους όταν έρχονται σε επαφή, οδηγική πια επαφή, με την συγκεκριμένη γέφυρα. Δεν ξέρω, υπάρχουν περίεργα πράγματα σε αυτό μπροστά τους φαινόμαστε ότι έχουμε τους καλύτερους δρόμους της Ελλάδας. Ναι, κοίταξε να σου πω, εγώ θα ήθελα να την περάσω. Εδώ πέρα εμείς, παράδειγμα στην Κοζάνη, έχουμε ένα σαμαράκι λίγο πιο υπερυψωμένο στην περιοχή του αεροδρομίου. Το γνωστό αυτό, ναι. Που όταν ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε, πω χαρά, όταν ήμασταν παιδιά, ότι κάνουμε κούνια και φάση. Ακόμα χαρά έχουμε. Και ακόμα χαρά έχουμε. Πολλοί από εμάς θέλουμε έτσι να το περνάμε με λίγη περισσότερη ταχύτητα για να νιώσουμε ακόμα πιο έντονη την αδρεναλίνη να ανεβαίνει μέσα μας. Φανταστείτε τι έχει να γίνει αν Έλληνας οδηγός, λάτρης του εννιαήμερου, της εμποροπανήγυρης γενικότερα, πήγαινε σε εκείνη τη γέφυρα. Ανέβα κατέβα θα την είχαμε. Τι κάρτες δίνουμε εμείς με τα lift ανέβα κατέβα. Θα έπρεπε να δίνουμε δωρεάν. Κάρτες για ιαπωνικό roller coaster. Αυτό, για αυτή τη γέφυρα. Να δούμε το βίντεο και να επιστρέψουμε. この坂で取材ですか？業界ではここをベタ踏み坂と呼ぶんだ。ベタ踏み坂？どうだ？アクセルベタ踏みだろ。いえ。ベタ踏みだろ。いえ。ベタ踏みだろ？いいえ。キングオブスモール。新型タントカスタム。坂の名前変えるか。Δεν μας δείξαν όμως πώς την κατεβήκανε οι συγκεκριμένοι. Μην πατάς άλλο τον γκάζι, μην πατάς άλλο τον γκάζι.
κάνω εγώ και τη μετάφραση από τα κινέζικα στα ελληνικά. Μας δείχνεις μόνο πώς την ανεβαίνουν, φανταστείτε μετά ότι κάπως έτσι... Το κατέβασμα είναι και η στο μυαλό του καθενός. Είναι και η κατάβαση. Γιώργο, για πες μου λιγάκι τώρα με την περίπτωση των Oscars, τι έχουμε. Τι έχουμε. Έχουν γίνει βασικά, έχουν δοθεί κάποια βραβεία. Δόθηκαν των Χρυσών Σφαιρών αυτά που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, δόθηκαν τα BAFTA. Τα BAFTA, τα οποία, είναι τα Βρετανικά. Ναι, είναι ο προάγγελος των Oscar. Έτσι. Η Emma Watson πήγε. Η Emma Watson, γιατί σου ήρθε η Emma Watson. Όχι, δεν ήταν η Emma Watson. Η Emma Watson δεν είναι αυτή με τα μπλε μάτια. Στον Birdman, ποιος παίζει. Ναι, η Emma Watson. Ναι. Η Emma Watson ή η Emma Stone. Η Emma Stone, η Emma Watson είναι. Γιατί τον την είδα πολύ στα μπάφτα. Στα αυτά. Ναι, την είδα σε αυτά πάρα πολύ και γενικότερα εκεί πέρα. Και γενικά μπορούμε να πούμε ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ναι. Γενικά όλοι είχαν πολλές ευκαιρίες. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο προκαταβολικά για την Τζένιφερ Άνιστον, τη Γενοβέφα που λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Προκαταβολικά ότι δεν εντυπωσίασε τόσο πολύ η ερμηνεία της, γιατί ήταν η πρώτη σοβαρή ερμηνεία. Εντός εισαγωγικών σοβαρή, ναι, που είχε κάνει. Σε κωμικούς ρόλους. Ναι, σε ένα πολύ πολύ βαρύ ρόλο. Σου είπα, είδα όλες τις ταινίες. Σε ποια ταινία? Cake λέγεται η ταινία. Α, το Cake. Το Cake, μπράβο, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ταινία εύκολη να τη δεις. Είναι ενδιαφέρουσα βέβαια, μόνο για την ερμηνεία της. Γιατί παίζει έτσι λίγο μια στρίντζο, μια περίεργη κοπέλα και αλλάζει και πολύ την εμφάνισή της, σημαδεμένη και τέτοια. Γενικά όλες αυτές οι ερμηνείες που αλλοιώνουν λίγο τα χαρακτηριστικά τους, πάντα τραβάνε την προσοχή και κερδίζουν τα Όσκαρ. Μάλιστα. Για να ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά να βλέπουμε και φωτογραφίες και να ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε τα των Όσκαρ λοιπόν. Για τις υποψηφιότητες, ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν σε. Και θα τολμήσουμε και προβλέψεις και... όπως πάντα. Αριστερά μας η Τζουλιάν Μουρ, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, το νέο ταλέντο της Αγγλίας. Και μια υποτιμημένη ηθοποιός που είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, θα τολμήσω να πω. Έτσι. Η Πατρίτσια Αρκέτ. Και είναι και πολύ καλή ηθοποιός. Πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Σε όλες τις ερμηνείες του. Είναι αδερφή του Ντέιβιντ Αρκέτ. Του αδερφού της Μόνικα από τα Φιλεράκια. Έλα τώρα. Ναι, τι έχεις κάνει. Γιατί περίμενε, είναι αδερφή του αδερφού της αδερφής, δηλαδή δεν είναι περίμενε, αυτή η Μόνικα. Όχι, δεν είναι. Είναι αδερφή είναι του αδερφού. Τώρα χωρίσανε. Είναι αδερφή του αδερφού. Η Μόνικα με αυτήν είναι. Πώς το λένε αυτό. Συμπεθερές. Όχι συμπεθερές. Είναι αδερφή του. Ο Ντέιβιντ Αρκέτ, ο πρώην άντρας της Μόνικα. Είναι αδερφός της. Α, μπράβο. Εντάξει, τώρα το έχω. Νόμιζα ότι είναι εκεί. Η αδερφή του αδερφού. Εμείς μέχρι την αδερφική συγγένεια ξέρουμε. Της Μόνικα, γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν. Βλέπουμε Birdman, μια ταινία η οποία. Ναι. Μπορώ να πω εγώ. Αλλά συγκεντρώνει πάρα πολύ καλές ερμηνείες. Δηλαδή παίζουν όλοι ένας και ένας. Δεν είναι στη φωτογραφία, αλλά η Naomi Watts, μια εξαιρετική ηθοποιός, έχει ένα σχετικά μικρό ρόλο, αλλά πολύ σημαντικό και πολύ δυνατό. Ο Έντουαρντ Νόρτον στα δεξιά, με το σλιπάκι. Με το σλιπάκι, ναι. Και ο Μάικλ Κίττον που σχολιάζεται μέσα στα δίκτυα και σε όλα αυτά ότι αξίζει επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια από τον Batman να πάρει το Όσκαρ και μάλλον είναι ο δεύτερος πιο δυνατός. Ωραία. Για να συνεχίσουμε. Το Interstellar αυτή η ταινία. Interstellar έτσι. Την είδα, την έκοψα στη μέση, να πω την αλήθεια. Πολύ ωραία ταινία, πολύ καλογυρισμένη, με ένα θέμα που δεν με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Κοίταξα, εγώ την είδα στο σινεμά. Την είδες ολόκληρη? Την είδα ολόκληρη να εκφέρεις στο σινεμά. Στο σινεμά με κράτησε, γιατί ξέρεις ήταν η... Ναι, είναι εντυπωσιακός ο ήχος, όλο αυτό. Η Anne Hathaway και ο... αυτός. Ο Μάθιου Μακόναχη. Μακόναχη, έτσι. Και αυτή αμφισβητήθηκε, αλλά πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Ίσως μπει για Όσκαρ σκηνοθεσίας ή καλύτερης ταινίας. Ναι. Εμένα εντάξει, πέρασε καλή ήταν. Άκουσα άλλους ότι χάλια και αυτό, άλλους αυτό το έργο θέλω να πω ότι δηλαδή... Ποιο είναι αυτό? Το Grand Budapest. Α, πολύ έξυπνη ταινία, πολύ καλογυρισμένη, πολύ ωραία χρώματα, ήχος, μοντάζ, τα πάντα. Και ο εξαιρετικός αυτός ηθοποιός, ο Fiennes, ο Ralph Fiennes, ο οποίος δεν έχει, πάντα πλησιάζει μισή ανάσα 50 Όσκαρ και ποτέ δεν το παίρνει. Μάλιστα. Που παραδίδει μια ερμηνεία κομική, καρτουνίστικη, δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή είναι. Πρέπει λίγο να τη δούμε την ταινία. Ναι, 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 ναι.
Πολύ ωραία. Αυτό είναι το Σέλμα. Το Σέλμα, μια ταινία καθαρά αντιρατσιστική. Mm-hmm. Την είδα. Οι ερμηνείες είναι εξαιρετικές, η σκηνοθεσία είναι εξαιρετική. Αυτός παίζει το ρόλο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, του γνωστού ηγέτη. I have a dream, που λέει. Μ' αρέσει, Γιώργο, μ' αρέσει τώρα που έχεις καθίσει και έχεις δει όλες τις ταινίες. Όλες όμως, δηλαδή μία μου έλειπε. Πολύ καλή ταινία τώρα, απλά αφορά πολύ συγκεκριμένο κοινό. Δηλαδή πρέπει να έχεις ορεξάτως να δεις αντιρατσιστική ταινία. Μάλιστα. Δεν έχει καθόλου από την άλλη την πλευρά. Ποια είναι μετά? Αυτή είναι η θεωρία των πάντων. Η θεωρία των πάντων, The Theory of Everything. Εξαιρετικές ερμηνείες όλοι. Είναι για 4 Όσκαρ, νομίζω, υποψήφια. Είναι για 5 Όσκαρ. Μπράβο. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχω δει το τρέιλερ, δεν έχω δει την ταινία. Ο νεαρός είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, με διανοητική υστέρηση. Δεν ξέρω την προσωπική του ιστορία, αλλά παίζει. Όχι, παίζει ο ρόλος του. Ναι, ο ρόλος του είναι Ο ρόλος είναι, είναι απίστευτο. Εντάξει, πηγαίνει ντουγρού για τα. Αυτό είναι το The Imitation Game. Έτσι, ναι. Πάλι με τον Cumberbatch. Εγώ θα τονίσω εδώ σε αυτό, επειδή την είδα την ταινία 2 φορές, ότι μου άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία της Κίρα Νάιτλι. Ναι. Των πειρατών της Καραϊβικής. Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σχετικά μικρός ρόλος, αλλά πολύ ωραίες στιγμές. Με τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με έναν. Αυτός που εφήβρε και άλλαξε τη ροή του πολέμου με την μηχανή Enigma. Ναι. Στον, τώρα δεν θυμάμαι ποιο παγκόσμιο, στο δεύτερο νομίζω. Ναι, ναι. Αυτός παίζει έναν ομοφυλόφιλο τον εφευρέτη, μαθηματικό, με πολύ ωραίο τρόπο και αυτή είναι η εντός εισαγωγικών σύντροφός του. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γενικά όλο το cast είναι εξαιρετικό. Εδώ? Αυτό είναι το Boyhood. Boyhood. Οι φωτογραφίες είναι. Είναι για συγκεκριμένο λόγο, γιατί δείχνει. Δεν ξέρω ότι αυτή ήταν η απορία μου, γιατί δεν το βρήκα μέσα στις αναλύσεις. Αφήνουν τα παιδιά. Αυτός είναι ο γιος της Πατρίτσια Αρκέτ που σχολιάζαμε πριν. Ένας από τα δύο παιδιά της, ο γιος, που μεγαλώνει μέσα στην ταινία, αλλά μεγαλώνει φυσικά. Δεν έχει αντικαταστάτη. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω, δεν το βρήκα πουθενά. Έχουν κάνει δηλαδή γυρίσματα από τότε που ήταν 5 χρονών. Ναι, πάντως, δηλαδή η Πατρίτσια Αρκέτ και ο Ethan Hawke αλλάζουν εμφάνιση. Δηλαδή φαίνεται ότι, αλλά φαίνεται ότι είναι πρόσθετο. Δηλαδή τους μεγαλώνουν, τους μικραίνουν. Το παιδί μεγαλώνει φυσικά μέσα στην ταινία. Απίστευτο. Μπορεί να είναι και αυτό το μυστικό της. Το βλέπουμε μέχρι και σε αυτή την ηλικία. Έλα τώρα. Που έχει τη σύγκρουση με τους γονείς του. Εξαιρετική ταινία. Από μωράκι. Πολύ δηλαδή. Μεγάλη βέβαια. Να πω για αυτούς που θέλουν να τη δουν. Είναι για να φτάσει να μεγαλώσει και τόσα χρόνια. Μπορεί και να είναι και 2,5 ώρες, καλά χωρίς διαφημίσεις φυσικά. Ναι. Μπορεί να πλησιάζει 3 ώρες παρά. Έλα τώρα. Πολύ μεγάλη ταινία. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Αυτό είναι το Boyhood που πηγαίνει πολύ δυνατά για τα Όσκαρ. Να πούμε, δεν το έχουμε μέσα για το Still Alice που η Julianne Moore είναι το φαβορί. Και αυτή έτσι της ψιλοχρωστάνε ένα Όσκαρ. Κάνει μια γυναίκα που έχει πληγεί από την νόσο του Αλτσχάιμερ. Mm-hmm. Αλλά με έναν έτσι δικό της τρόπο. Mm-hmm. Άρα, να πούμε τώρα με τη σειρά ακριβώς. Να πούμε βεβαίως ό,τι θες. Να πούμε ποιοι κέρδισαν τις χρυσές σφαίρες. Όχι, να πούμε για καλύτερη ταινία. Mm-hmm. Είναι υποψήφιο το American Sniper. Για καλύτερη ταινία. Ναι. Ωραία. Το Birdman, το Boyhood, το Selma, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game και The Theory of Everything και το Whiplash, που δεν σχολιάσαμε καθόλου. Ναι. Το Whiplash ποιο είναι? Είναι καθαρά, όχι μουσική ταινία, αφορά κάτι πολύ μουσικό. Με τον J.K. Simmons, που είναι πρώτη φορά που είναι υποψήφιος για Oscar β' αντρικού ρόλου, θα τα πούμε μετά. Σκηνοθεσία. Για το Boyhood, ο Richard Linklater, ο Αλεξάνδρο Γκονζάλες, η Ναρίτου για το Birdman. Άρα αυτές παίζουν, αυτές οι 5-6 αυτές ταινίες. Ταινίες. Που είναι πολύ δύσκολες ταινίες, θεωρώ, φέτος. Ναι. Δεν έχουμε κάτι πιο εύκολο. Το Grand Budapest Hotel και το Fox Catcher, που δεν το σχολιάσαμε καθόλου, που ήταν η αγαπημένη μου ταινία. Fox Κάτσερ, ο κυνηγός των Αλεπούδων. Έλα, τι είναι αυτό, περιπέτεια. Αυτό είναι περιπέτεια, είναι κοινωνικό, είναι δράμα. Αφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχε αναλάβει η Ρωσία το 1980. Αυτό που συνέχεια, βρε παιδί μου, σε αυτά τα Oscars δίνουν σε αυτές τις ταινίες τις πολύ βαριές. Δεν είναι βαριά ταινία. Εγώ έχω δει ωραίες ερμηνείες, ας πούμε, και σε πιο χαλαρές ταινίες. Δηλαδή ότι στην κωμωδία, ας πούμε, δεν πρέπει να ερμηνεύσεις. Ναι, όπως ας πούμε η Anne Hathaway που πήρε στους Άθλιους. Μια πολύ εύκολη ταινία. Ναι.
Για να δούμε λίγο και τις υποψηφιότητες. Στον αλφα αντρικό ρόλο ο Steve Carell στο Foxcatcher, που είναι και πολύ αλλαγμένος φυσιογνωμικά. Ο Benedict Cumberbatch για το The Imitation Game. Ο Eddie Redmayne, που σχολιάσαμε με τις ειδικές τέλος πάντων δεξιότητες, για το Η Θεωρία των Πάντων. Ο Michael Keaton για το Birdman. Και ο Bradley Cooper. Αυτός, ο Bradley Cooper, αυτός ο όμορφος, ο... Ναι, τον έχω. Που συνήθως τον έχουμε συνηθίσει σε κωμωδίες, ναι. Για το American Sniper. Α, μπράβο. Που σκηνοθετεί ο Clint Eastwood. Μπράβο. Πολύ ωραία ταινία. Είναι για τον πόλεμο στο Ιράκ. Αυτός κάνει ένα σκοπευτή, αλλά εντάξει, με όλα τα ζητήματα που κουβαλάνε. Τη Αντζελίνα Ζολή, η καινούργια ταινία. Ναι, και αυτή. Δεν είναι όμως. Δεν πέρασε στις υποψηφιότητες. Θα κλάψει τώρα η Αντζελίνα. Δεν θα κλάψει, δεν έχει ανάγκη. Στον πρώτο γυναικείο ρόλο, μια ταινία που δεν σχολιάσαμε καθόλου. Καθαρά γαλλική, των αδερφών Νταρντέν, με τη Μάριον Κοτουγιέρ που είχε πάρει το Όσκαρ για την. Τη θυμάσαι, τη Γαλλίδα. Ναι. Για την. Που έπαιζε τη ζωή τη Εντίθ Πιαφ. Όχι. Ζωή σαν τριαντάφυλλο. Ναι. Αυτή. Μια ταινία πολύ, πολύ μεγάλη, πολύ γαλλική, πολύ συγκεκριμένο θέμα. Για την πάλη έτσι, των εργοστασίων με τους υπαλλήλους. Mm. Συγκεκριμένο θέμα, απλά η ερμηνεία της... Η Emma Stone δεν είναι υποψήφια. Είναι υποψήφια β' γυναικείου ρόλου, να πω των πρώτων γυναικείων ρόλων. Η Τζουλιάν Μουρ για το Still Alice. Η Ρις Witherspoon για το Wild. Μια ταινία έτσι λίγο περιεργή, γιατί αυτή κάνει μια απόδραση από τη ζωή της και θέλει να ασχοληθεί με το σκαρφάλωμα, με το περπάτημα, με όλα αυτά. Πολύ καλή ερμηνεία, ήδη βραβευμένη. Mm-hmm. Από το Gone Girl, η Rosamund Pike. Αυτή έπρεπε να μάθει ρώσικα στο Gone Girl. Όχι, το κορίτσι που εξαφανίστηκε είναι άλλη ταινία, λέω εγώ. Αυτό είναι. Ναι, το κορίτσι που εξαφανίστηκε. Όχι, εγώ έλεγα μια άλλη ταινία όχι, που συγγνώμη, η πρωταγωνίστρια ναι. Έπρεπε να μάθει, έκανε μια ρωσίδα ιερόδουλη. Και... Αυτή, λες με τα σκουλαρίκια και με το κοντό μαλλί. Ναι. Ναι. Και έπρεπε να μάθει ρώσικα. Σιγά είναι. Ναι. Άμα παίρνουν καθηγητή. Ναι. Να τονίσω ότι έχουν σνομπάρει για άλλη μια φορά τον Ben Affleck, που ήταν και στη σκηνοθεσία και στην παραγωγή και έπαιζε και πάρα πολύ καλά στην ταινία. Mm. Και η Felicity Jones, πάλι για τη Θεωρία των Πάντων. Β' αντρικός ρόλος Robert Duvall, ο παλέμαχος αυτός, για μια εξαιρετική ταινία, ο δικαστής. Είναι η μετάφραση The Judge. Έτσι. Που παίζει με τον. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα. Που πάλι δεν είναι υποψήφιος. Ο Ethan Hawke από τον Boyhood. Mm-hmm. Σε μια πολύ, πολύ φυσική ερμηνεία. Γιατί συνήθως παίζει έτσι πιο. Επιτιδευμένους. Ναι, ρόλους. Ο Edward Norton από τον Birdman. Ο Mark Ruffalo στο Foxcatcher. Εξαιρετική ερμηνεία. Και ο J.K. Simmons από το Wii Plus. Να πω και τις γυναικείες και τα υπόλοιπα τώρα τα μουσικά και αυτά να τα αφήσουμε. Ναι, να πούμε και τις γυναικείες. Η Πατρίτσια Αρκέτ. Να μου πεις και για μου τη μουσική για το καλύτερο soundtrack. Ό,τι θέλεις. Υποψήφια. Βεβαίως. Η Πατρίτσια Αρκέτ για το Boyhood. Η Λόρα Ντέρν σε ένα πολύ μικρό ρόλο στο Wild. Έλα. Που παίζει μια και καρκινοπαθή. Πολύ μικρό ρόλο, αλλά πολύ δυνατό. Για το Wild, η Κύρα Νάιτλι που το τόνισα εγώ, μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί, δηλαδή, κάνω το κοντράστι με του πειρατέ τη Καραϊβική και δούμε, φαίνεται. Θα δούμε όταν θα βγουν τα αποτελέσματα των Χρυσών Σφαιρών, θα δούμε εκεί πέρα τι θα γίνει. Η Emma Stone για τον Birdman, πολύ mm-hmm. καλή. Και η Meryl Streep για 24η φορά υποψηφιότητα. Τρίτο Όσκαρ έχει πάρει. Πάει για το τέταρτο. Δεν πηγαίνει νομίζω, όχι. Γιατί ήρθαν πιο δυναμικές οι άλλες. Να πω για άλλη μια ταινία που πρέπει να τη δει όλος ο κόσμος. Mm. Το Άιντα είναι πολωνέζικη. Πολύ ωραία ταινία. Ένα συγκεκριμένο θέμα έτσι λίγο βαρύ, πάλι με αρρώστια και με τέτοια. Α. Για όσους είναι μέσα στο ίντερνετ μπορεί να τη βρούνε. Και από μουσική θα πούμε ότι soundtrack είναι το Everything is Awesome από το The Lego Movie. Είναι ωραία ταινία. Ναι. Για καρτούν. Από το Glory από το Selma. Ναι. Grateful από το Beyond the Lights, μια ταινία που ήταν μόνο υποψήφια μόνο για τα μουσικά της. I'm Not Gonna Miss You, Glenn Campbell. Και Lost Stars από το Begin Again, μια πάρα πολύ ωραία ταινία, πάλι με την κυρία Knightley. Μάλιστα. Λίγο πριν τα Oscars, φυσικά εδώ θα τα πούμε αναλυτικότερα. Θα δούμε. Θα τα πούμε, έτσι, θα τα αλλάξουμε και απόψεις. Θα έχουμε και τη Μαρία την Αλεβίζου να πούμε και άλλα πράγματα, ως και αυτή η ειδική στα πέρι του σινεμά. Από τα ξένα αστέρια, από τα αστέρια του Hollywood, στα αστέρια της ελληνικής μουσικής σκηνής και η Λένα Παπαδοπούλου επανήλθε.
Γιατί πού ήταν πριν? Στο μουσικό στερέωμα, την είχαμε χάσει λίγο για ένα διάστημα. Λίγο τη χάσαμε. Ναι, ήταν λίγο, δεν απασχολούσε ίσως και τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Λένα Παπαδοπούλου, η οποία εμφανίζεται σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης, μίλησε αποκλειστικά στον Χρήστο Γιασκουλίδη, το συνεργάτη μας εκεί στη Θεσσαλονίκη, και μας αποκάλυψε. Ναι, και μας δώσαν έτσι ένα πολύ πολύ ωραίο ρεπορτάζ, όχι μόνο όσον αφορά αυτά που είπε, αλλά και με την παρουσία της επί σκηνής. Θα δούμε τη Λένα Παπαδοπούλου και θα επιστρέψουμε εδώ πέρα να σχολιάσουμε την εμφάνισή της. Τα πάντα. Πώς ήταν, πώς είναι, τι λέει. Ήρθες για άλλη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, παρότι ήσουν και πέρσι μας έλειψες. Αχ, σας έλειψα. Πολύ χαίρομαι, γιατί και εσείς μου λείψατε. Πολύ μου λείψατε, όχι απλά μου λείψατε. Πώς είναι λοιπόν αυτό το συνέστημα όταν ξαναξεκινάς στη Θεσσαλονίκη και σε ένα μαγαζί γεμάτο? Και σε ένα μαγαζί που το θεωρώ σπίτι μου, έτσι, γιατί είναι το Fix. Είναι η τέταρτη χρονιά στο Fix. Έχω γυρίσει όλα τα Fix. Fix μικρό, Fix μεγαλύτερο, Fix εντελώς μεγάλο. Όχι, μάλλον είχα ξεκινήσει από αυτό, από το πολύ μεγάλο. Έκανα τη βόλτα, άντε πάλι εδώ. Ξέρεις, γύρω-γύρω θα με βρίσκεται, εδώ θα είμαι. Να τριγυρνάω στη γειτονιά. Και βέβαια το συνέστημα όταν ένα μαγαζί είναι γεμάτο στις δύσκολες μέρες, που πλέον ο κόσμος δεν βγαίνει κάθε μέρα να διασκεδάσει. Βγαίνει μια φορά την εβδομάδα και άμα, είναι ιδιαίτερο έτσι το συνέστημα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ τιμητικό. Είναι πολύ τιμητικό ότι ο κόσμος έρχεται σημαίνει ότι σε εμπιστεύεται. Και για να σε εμπιστεύεται σημαίνει ότι κάτι έχεις κάνει κι εσύ. Λίγο έχει πέσει λίγη σκληρή δουλειά. Οπότε η δουλειά σου πιάνει τελικά τόπο και είναι όλα καλά και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, το καλό ελληνικό τραγούδι, παίρνει την εκδίκησή του? Ναι, πιστεύω ότι τώρα πια στους καιρούς που ζούμε το λαϊκό τραγούδι δεν παίρνει εκδίκησή του. Λαϊκό τραγούδι υπήρχε πάντα, δηλαδή. Και σε ένα πάρτι τότε, ας πούμε, που ήταν το πιο ροκ, έτσι, πιο pop, πιο αυτά. Καθόμασταν τώρα και ακούγαμε καλοκαίρι, ξέρεις, ακουγόταν, έρχονταν στο σπίτι και αυτό και τα παντούπα και ιστορία. Και τους λέω, βρε εσείς, αφού σε πότε βούδας, πότε κούδας θα καταλήξετε, τι το ζορίζετε? Με το που πήγε 12, 12 και κάτι, ξεκινάει πότε βούδας. Α, τι σας έλεγα να. Πάντως είχαμε δει τα τελευταία χρόνια να επικρατεί το σόου στη πίστα. Τώρα βλέπουμε ότι πλέον επιστρέφει η ουσία του στο τραγούδι. Το σόου, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γινόταν παραγωγές, ήταν άλλες οι εποχές τότε. Εγώ βέβαια δεν έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Εγώ ήμουν πάντα λαϊκή τραγουδίστρια και έτσι παραμένω. Αυτό ξέρω να κάνω, αυτό αγαπάω να κάνω, αυτό με εκφράζει. Δεν υπάρχει πια, ναι, δεν υπάρχει πια το budget να κάνει σόου. Είναι εύκολο για ένα καλλιτέχνη να κάνει όνειρα, επαγγελματικά όνειρα και σχέδια στη σημερινή δύσκολη κατάσταση, γιατί πλέον ούτε δισκογραφία υπάρχει δυστυχώς, ούτε τίποτε. Όνειρο πρέπει να είναι να κάνεις ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Ο κόσμος που σε έχει τιμήσει και έχει έρθει να δώσει κάποια χρήματα από το υστέρημά του για να περάσει καλά, να ξεδώσει λίγο, να φύγει από τα προβλήματά του και από τα άγχη του, πρέπει να το πετύχεις αυτό στο 100%. Αυτός είναι ο στόχος για μένα. Και νομίζω πως ήταν πάντα, αλλά τώρα είναι ακόμα παραπάνω. Και βέβαια το YouTube έχει αντικαταστήσει την δισκογραφία. Είσαι αισιόδοξη ότι θα ξανάρθουν οι καλές μέρες στην ελληνική μουσική σκηνή? Μακάρι να έρθουν οι καλές στιγμές στον κόσμο και να μην πεινάνε τα παιδιά. Μακάρι να έχουν οι άνθρωποι λεφτά και να μην αφήνουν στα ιδρύματα τα παιδιά τους. Και μετά, ναι, βεβαίως να έρθει και στη μουσική και σε όλα να έρθει. Καταρχήν να μην υποφέρει ο κόσμος. Αυτό με ενδιαφέρει. Η μουσική θα είναι πάντα μουσική, είτε υπάρχουν δισκογραφικές, είτε μέσα από το YouTube, είτε από οπουδήποτε. Η μουσική θα υπάρχει, γιατί η μουσική είναι μέσα μας. Αλλά ο σκοπός είναι να μην υπάρχει δυστυχία. Και ειδικά να μην υπάρχουν παιδιά που ζαλίζονται, ας πούμε, στο σχολείο επειδή δεν φάγανε. Είσαι επαναστάτρια, έχεις πάει σε πορείες? Θα μπορούσα, αλλά θα ήμουν ακραία και με κρατάνε. Θα εκτεθώ άσχημα. Αισιόδοξη τουλάχιστον είσαι, υπάρχει? Αισιόδοξη είμαι, ναι, αισιόδοξη είμαι. Δεν εννοείται ότι είμαι αισιόδοξη. Και επειδή είμαστε πρώτο πυλόν και των γιορτών, πώς είναι αυτές οι μέρες που όλοι χαλαρώνουμε, εσείς να δουλεύετε? Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχα σταματήσει να δουλεύω για κάποια χρόνια και ήμουν σπίτι και μου λείπε πάρα πολύ. Και έλεγα, οκ, Χριστούγεννα, δεν φάγαμε τώρα τι να κάνω? Να δω ταινία, πω. Ενώ εκεί θα ήμουν στη δουλειά, τώρα θα γινόταν αυτό με τα παιδιά, χαβαλές, μέσα στα καμαρίνια, αυτό. Είναι αλλιώς. Είναι ο χώρος μου. Εκτός λοιπόν από τις εμφανίσεις εδώ στο Fix Θεσσαλονίκη, υπάρχουν κάποια άλλα σχέδια που μπορούμε να ανακοινώσουμε? Κοίταξε να δεις, επειδή έγινε ένας μαραθώνιος εμφανίσεων από τον Αύγουστο και μετά και τελείωσαν τώρα, πριν από 10 μέρες, όχι, τώρα είναι το Fix. Το Fix και μετά θα ξεκουραστώ λίγο.
Να ευχηθούμε λοιπόν καλή παραμονή στη Θεσσαλονίκη που σε αγαπάει και την αγαπάς και θα τα ξαναπούμε και εν ώψη των γιορτών βέβαια. Εμείς χαιρόμαστε όταν ο κόσμος αγκαλιάζει τα μουσικά σχήματα, βγαίνει να διασκεδάσει και τουλάχιστον επιστρέφει αυτό το χαμόγελο που μας έχει λείψει. Βέβαια. Σκοπός είναι σου λέω να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας, γιατί λίγο πολύ έχουμε όλοι τα ίδια προβλήματα. Να περάσουμε όλοι ωραία, να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και γενικώς η διασκέδαση να υπάρχει για να ξεδίνουμε. Καλή παραμονή λοιπόν και αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ. Άλλη μια φορά ευχαριστώ. Εδώ είμαστε λοιπόν 24-60-32-233 με εσωτερικό 2 για τις κληρώσεις μας. Σε πάρα πολύ λίγο θα δώσουμε τη 7D προβολή στο Live 7D σίνεμα της πόλης μας. Αύριο θα κληρώσουμε τα ψώνια της εβδομάδας από το γκουρμέ μανάβικο το πολίτικο το Μπακτσέ. Συν τις δύο κάρτες για τα lift δωρεάν εισόδου ολοήμερο. Και δύο ζεστά αεροθύματα στο χιονοδρομικό δίκλυ και στο σαλέτο της αντίστοιχα. 24-60-32-233 με εσωτερικό 2. Και την είδαμε τη Λένα την Παπαδοπούλα, ανανεωμένη. Φανερά δυνατισμένη. Φανερά δυνατισμένη έτσι, γιατί τελευταία φορά που τη θυμάμαι, σαν είχε βάλει. Δώστε μας και λίγο, Λένα, να βλέπουμε έτσι. Σαν είχε βάλει. Είχε βάλει 2 κιλάκια. 2-3-4 κιλάκια. Α, εδώ μετασχισμένα. Τη έβινε αυτό. Τι θυμάσαι παλιά με το πιο τσουποτή, πιο. Λαϊκή φωνή. Λαϊκή φωνή, καθαρά λαϊκή φωνή. Έτσι. Ανιψιά της πίτσης Παπαδοπούλου, έτσι. Στιλιστικά πώς τη βλέπεις, Γιώργο μου. Στιλιστικά πώς τη βλέπεις, Γιώργο μου. Απλή εμφάνιση πίστα σε σχέση με αυτά που έχουμε. Ναι. Βέβαια, είναι και αυτή αποκαλυπτική. Καλή είναι. Με τις τρύπες στην μπλούζα της. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά να πούμε στο συγκεκριμένο. Πηγαίνει πολύ γυμναστήριο, μάλλον γι' αυτό έβαλε αυτό το μπλουζάκι. Στο συγκεκριμένο χώρο που έχει. Τα προτιμήτω τη Δεσπινιό το κόκκινο φόρεμα. Στο The Voice, στο τρέιλερ του The Voice. Ναι, όντω είναι πραγματικά υπέροχο. Και να σου πω την αλήθεια, βλέποντα. Καλύτερα να δεικνύει το σώμα τη έτσι παρά. Ναι. Βλέποντα την να τρέχει με αυτό το φόρεμα, έλεγα κορίτσι μου, μην τρέχει με αυτή την τουαλέτα. Δεν είναι για να τρέχει. Πραγματικά πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο το τρέιλερ του The Voice. Να δούμε και φέτος τι θα δούμε από το The Voice. Πάντως οι παλιές καλές ελληνικές φωνές παραμένουν. Όπως και να έχει λίγο έτσι, λίγο αλλιώς επιστρέφουν. Και μαυρισμένοι είναι. Μάλλον γύρισε από την Καραϊβική. Εντάξει, τώρα αυτά είναι τα showbiz όλα, όλη την ημέρα. Μα δεν κάνω και τίποτα άλλο. Όλη την ημέρα με γυμναστήρια, σπα, ποτέ. Αυτό στον εαυτό σου να τα πεις αυτά. Στον εαυτό μου πρέπει να τα πω. Έχει χάρη να σου πω κάτι. Πήγα στη Ρίζα της Σπυρίδου. Ναι. Θα έχουμε τώρα από τη Ρίζα της Σπυρίδου και το υπέροχο κέντρο αισθητικής στο Spirit στην Τυράνια της Κοζάνης. Τυράνια, ναι, τη Ρίτσα είπα. Γιατί η Ρίτσα είναι υπηαγωγός. Έχει παραδρομής. Με Τυράνια λοιπόν της Σπυρίδου και το Spirit, το ολοκένουργιο χώρο αισθητικής που βρίσκεται στην πόλη της Κοζάνης, θα έχουμε πολύ ωραία θέματα και πολύ ωραία δώρα για τους τηλεθεατές μας. Έτσι και να μπορέσουμε όλοι να και πήγα εκεί και της λέω Ράνια μου, λέω ανέλαβέμε, δεν γίνεται, λέω όλες ποτέ, μοτέ, αυτό. Πάντως φαίνεσαι ήρεμη στο πρόσωπο, δεν ξέρω αν φταίει η Ράνια. Δεν ξεκινήσαμε ακόμη και πού να ξεκινήσουμε να δεις πώς θα είμαστε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Την ακούσαμε κιόλας στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στον Χρήστο. Πότε κιόλας τελειώσαμε. Εγώ γιατί σήμερα δεν χόρτασα εκπομπή. Και εγώ δεν χόρτασα. Νομίζω σαν να ξύπνησα τώρα πριν από λίγο. Ναι. Και εσύ. Ένα τέτοιο πράγμα. Να σαν να λέω τώρα καλησπέρα σας, καλωσορίζετε στο live. Εμείς θέλουμε τρίωρη εκπομπή γι' αυτό. Ήταν μεγάλα τα βίντεο μας σήμερα. Ήταν μεγάλα. Ναι, δεν είχαμε βίντεο. Χρόνο να τα κουτσομπολέψουμε καλά. Όπως και να έχει σήμερα Πέμπτη, λοιπόν, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά εύξηνο είναι ο πόντος μας Γιάννη. Κυριάκο, έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Στις 9 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, αλλά και στις 10.30 το βράδυ, η Καταρίνα η Μαρκοπούλου επιστρέφει στο κόκκινο με εκπροσώπους των κομμάτων για να δούμε για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Χαρά στο κουράγιο της, πραγματικά, ιδίως την Κυριακή που ήταν από τις 6.30 ώρα μέχρι και τη 1.30. Μιλάμε αυτό που λες, το να κάθιστο ύμνο, αυτή έκανε τον καθιστό ύμνο. Δεν σηκώθηκε. Πολλά φιλιά στη φίλη μας την Κατερίνα. Πολλά φιλιά και να είναι καλά. Απόψε το βράδυ στις
10.30 λοιπόν στο Κόκκινο. Και φυσικά η πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Βασιλιάδη. Τι η πρόγνωση καιρού τώρα βέβαια να κάνεις, που καιρός ό,τι θέλει κάνει. Ναι, καλά μας κάνει. Χθες έβλεπα, προχθές έβλεπα και στην Αμερική, σου λέει οι μετεωρολόγοι της Αμερικής βγήκανε και ζητήσανε επισήμως η Έμι εκεί, όχι η Έμι, η... Η Amy, από το Αμέρικα. Η Άμι, όπως το εσπέριστο. Η μετεωρολογική υπηρεσία τέλος πάντων της Αμερικής βγήκαν εκεί οι προγνώστες όλοι και ζήτησαν συγγνώμη τον κόσμο. Γιατί τους δώσανε, σου λέει, για πολύ καιρό, τους δίνανε μια τρομερά... Ευίωνη πρόβλεψη. Όχι αντίθετα, ότι δίνανε λάθος προγνώσεις. Να μην βγουν από το σπίτι δηλαδή. Λάθος, γενικώς. Για παράδειγμα, είχε πολύ καλό καιρό. Αυτοί έλεγαν χαμός, κατακλυσμοί, χιόνια. Άρα δεν κάνουν λάθη αυτοί. Να προσέχουμε μετεωρολόγους και αστρολόγους. Ναι, δεν είχε παράδειγμα. Λέγανε αυτοί, όχι, θα έχει ήλιο, θα έχει πολύ καλό καιρό και τα σχετικά. Και βγαίναν οι καημένοι άνθρωποι έξω, πλημμύρες, κατακλυσμοί. Και βγήκαν επισήμως και ζήτησαν συγγνώμη. Πάλι και καλά. Παρακολουθώ χθες τον Γιώργο, τον Αρναού, το χλουπός μου ήρθε. Το Βασιλιάδη, ναι, ναι. Πώς το λένε τον Αρναούτογλου, καλέ, αυτό είναι που κάνει εκπομπές. Σάκη. Όχι, τον αδερφό του. Γρηγόρη. Α, ναι, μπράβο. Πώς κόλλησε έτσι, το Γιώργο μου. Το Γρηγόρη, λοιπόν, τον Αρναούτογλου. Παρακολουθώ χθες να λέει πως θέλει και αυτός λέει να βγουν οι μετεωρολόγοι της χώρας μας να ζητήσουν συγγνώμη για λάθος προβλέψεις. Βρε, Γρηγόρη μου, δεν φταίνει η μετεωρολόγια, γόρη μου. Φταίει ο καιρός, δεν το βλέπεις. Ό,τι θέλει κάνει. Πού να μείνει αυτός, μπορεί να. Δώσε το φυλάκι του ανθρώπου. Φυλάκι, Γρηγόρη. Εσείς όμως βλέπετε τον ένα και μοναδικό προγνώστη εδώ στην τηλεόραση του Φλας που δεν πέφτει ποτέ έξω, Γιώργος Βασιλιάδης. Αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Καθυστερώ γιατί δεν μου έχετε δώσει ακόμα ονόματα, γι' αυτό καθυστερώ, αγάπες μου. Ωραία. Πείτε μου, όχι πείτε μου, πείτε μου τον νικητή κατευθείαν. Μην μου φαίνεται τώρα το χαρτί του νικητή. Πραχάλη. Σταματία. Σε 9.54. Το τηλέφωνο τελειώνει. Έχετε κερδίσει τη 7D προβολή στο Live 7D σύνομα της πόλης μας. Όλα λοιπόν τα ονόματα μαζί με αυτών των νικητών θα συμπεριληφθούν αύριο στη μεγάλη μας κλήρωση για τα δύο μεγάλα δώρα της εβδομάδας. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα πούμε λοιπόν από αύριο Παρασκευή με τον Νίκο τον Κορκά και την Μαρία την Αλεβίζου. Και Γιώργο, αν... Μπορεί να πεταχτώ, έτσι. Αυτό σκεφτόμουν. Δεν πετάγεσαι να πούμε λίγο και για τους πολιτικούς τι φορέσανε, τι δεν φορέσανε. Αχ, αυτό, τελείωσε. Και εσάς σας στέλνουμε όλους αύριο στις 5.30. Μέχρι τότε να μου είστε καλά, καλό σας βράδυ.